Ήθελα να πω τώρα ότι προσωπικά λόγω της δουλειάς μου μεταφέρω πάντα τα προβλήματα των αγροτών και πολεμάω για αυτά γιατί από αυτά ζούμε και επειδή τα ξέρουμε πολύ καλά. Ένα πράγμα θα σας πω. Σε μια επίσκεψή μου στο Υπουργείο παλιότερα, κάποιοι υπάλληλοι με κάτι νύχια μαμένα έλεγαν οι αγρότες και οι αγρότες παίρνουν επιδοτήσεις. Δεν μπορούσα να του είπα, δεν μπορούσα να τι άλλο να του πω. Του είπα ότι εάν 10 λεπτά αντέξετε σε ένα στάχο στην ανάβα, 10 λεπτά να αντέξετε, εγώ θα πω ότι έχετε 1000 δίκια. Αλλά να αντέξετε μέσα στο στάχο 10 λεπτά. Δεν είχα άλλο επιχείρημα. Λοιπόν, επίσης, οτιδήποτε, οπωσδήποτε, όπως και να γίνει το ψήφισμα, εγώ θα το ψηφίσω. Και αν θέλετε και αυτή τη φορά, το κείμενο του κύριου Τσόκα, με τα 4, με τα 14 θα μπορούσα να το ψηφίσω. Δεν έχω καμία αναστολή. Με νύχια και με δόντια, με νύχια και με δόντια πρέπει να κρατήσουμε την κτηνοτροφία πρώτα, όπως είπε ο κ. Ζωνάς και αυτό είναι προς τιμή του, πρώτα η κτηνοτροφία και μετά η γεωργία. Εκεί πατάμε όλοι. Και αυτό το ξέρουμε εμείς πολύ καλύτερα. Λοιπόν, θα ήθελα να δώσω και 3 επιχειρήματα, 2-3 επιχειρήματα, έτσι για την κουβέντα. Όσον αφορά τις επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις δεν είναι χάρισμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μια κοινωνική συνοχή. Τα προϊόντα του Έλληνα αγρότη ή του Ευρωπαίου, αν θέλετε, αγρότη, βγαίνουν στην Ευρώπη με κόστος εργατικό, αν θέλετε, 50 ευρώ στην Ελλάδα ή 30 όσο θέλετε. Όμως στη διεθνή αγορά πάνε να ανταγωνιστούν τα προϊόντα του Ινδού και του Αιγυπτίου που παίρνουν 1 ευρώ την ημέρα, ίσως και μισό ευρώ την ημέρα. Άρα δεν είναι χάρισμα αυτό. Τα προϊόντα παράγονται σε μια μετρημένη κοινωνία, αλλά πρέπει να ανταγωνιστούν κοινωνίες που είναι πολύ πιο χαμηλά. Δεν είναι επομένως χάρισμα αυτό, είναι ανάγκη, είναι υποχρέωση. Δεν γίνεται αλλιώς. Να πούμε για το κόστος χρήματος, ότι πρέπει να το υποστηρίζουμε γιατί παρουσιάζεται στην τράπεζα, σας παρακαλώ, πρόγραμμα να έχει ως επιδότηση 60% νέος αγρότης. Να του πηγαίνει το 40% της συμμετοχής του να το καταθέτει στην τράπεζα, που σημαίνει ότι η τράπεζα είναι καλυμμένη 100%, 100% καλυμμένη για να μας δάνει το 60%. Και σας πληροφορώ ότι το παρεμάμε ένα χρόνο και δεν μπορεί να πάρει ακόμα το δάνειο. Εκεί καταντήσανε. Εκεί καταντήσανε. Να λέει αυτό το 40% πάρτε το καταθέτω, το 60% είναι επιδότηση εξασφαλισμένη από το Υπουργείο. Δώσ' μου το 60% μόνο λοιπόν, και δεν το δίνει. Έχει 140. 100 εκατομμύρια, 100 χιλιάδες, θέλει να δώσει 60 και δεν τις δίνει. Λοιπόν, και ένα τρίτο για τη φορολόγηση και τελειώνω. Η φορολόγηση δεν είναι απλά εργαλείο. Τα όλα και τα χωράφια του έχουν γίνει αποταμιεύσει με όποιο έχει αγοράσει. Δεν είναι μόνο εργαλείο, τα έχει αγοράσει. Όπως επίσης και όλη η περιουσία η ακίνητη με φορολογημένα λεφτά είναι αποταμίευση. Άρα είναι δήμες. Είναι φόρος σε αποταμίευση. Και αυτό πρέπει να το δώσουν να καταλάβουν έξω. Ότι είναι επομένως δήμευση. Εκείνο που έχουμε να δούμε και τελειώνω είναι ότι βλέπουμε το κεφάλαιο που κατευθύνεται. Θα αφήσει να δείτε την ενέργεια και πού θα πάει. Θα πάει στον δρόμο, θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα μας χαρίζουν τα αυτοκίνητα, αλλά θα μας τα φέρουν στα διόδια. Ήδη αυτοκινητόδρομοι και σιδηροδρομικές γραμμές, προσέξτε, πάνε στους ιδιώτες. Λοιπόν, το ίδιο θα γίνει με τα χωράφια, γιατί το παιχνίδι παίζεται σε δύο πράγματα, στην ενέργεια και στα τρόφιμα. Τα χωράφια είναι με έναν τρόπο, είτε με τα δάνεια από την αγροτική που είχαν δώσει, όλα αυτά θα τα πάρουν κάποιοι. Και οι άνθρωποι θα γίνουν πολλοί. Αν δεν το παλέψουμε τώρα, δεν γίνεται τίποτα, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Από την κράτηση βιβλίων β' κατηγορίας του VR Trainer που 20-22 χρόνια, βέβαια στα 10-12 χρόνια που σταμάτησα, καλά ήταν, έπαιρναν το ΦΠΑ, τότε δεν ασχολούνταν κανένας, αλλά κάποια στιγμή έφτασε στη λεγόμενη περαίωση, που δεν αναφέρθηκε εδώ, και μου ζητούσαν, αγαπητέ Δημήτρη, τα ντοκουμέντα, 12, πού να ξέρω εγώ ότι θα έρθει η περαίωση μετά. Δεν υπήρχε. Έπρεπε να ξέρω. Δεν ήξερα, εν πάση περιπτώσει, συμβιβάστηκα, πλήρωσα, ήρθε το ίδιο, οπότε τάχωσα. Εκείνο όμως το οποίο δεν υπόθηκε εδώ μέσα είναι το εξής, δεν έγινε η παρατήρηση ότι αυτή η κυβέρνηση διακατέχεται από τη λογική του πώς θα βάλει το χέρι όσο γίνεται πιο βαθιά στην τσέπη του πολίτη. Γιατί θέλει ρευστό. Παράδειγμα, εμάς μας ζητάει να προκαταβάλουμε το 30%. Να προκαταβάλουμε σε ρευστό, όχι το 30% και μου δίνει το 70%, προκαταβάλλω το ρευστό για να μου δώσει το 70%. Το 270% όταν έχω προκαταβάλει το 30% γίνεται 40%. Απλό πράγμα. Λοιπόν, αυτό είναι παρένθεση ας πούμε. Αλλά ερχόμαστε εδώ, διακατέχεται από τη λογική του πώς θα βάλει το χέρι όσο πιο βαθύτερα γίνεται στην τσέπη του πολίτη. Δεν στα πλαίσια αυτά έχει κανένα νόμο. Το φορολογικό νομοσχέδιο δεν είναι ο Σάββατο, ότι φορολογείται ο Έλληνα πολίτη πλέον από αυτή τη χρονιά το πρώτο ευρώ. Δηλαδή, αν δηλώσει
έστω τα χίλια ένα και έξω τα χίλια, πρέπει να πας στην εργολία, να στείλεις στον πάγκο και να πληρώσεις το φόρο του ενός ευρώ. Λοιπόν. Όχι, του ενός ευρώ. Πες. Μπορεί να κάνω λάθος. Συν προσάφτιση για την επόμενη γωνιά του οποίου προκαταφέρει. Μέσα στα πλαίσια αυτά και επειδή δεν έχει αφήσει η συνδικαλιστική πλευρά των αγροτών, δεν έχει προσέξει ορισμένα πράγματα και δεν θα έχει καταπολύνει. Δηλαδή, στο κοιτούσα και μια κουβίδα βράδυ Αθηναίοι, δημοσιογράφος, νόμιζε ότι οι αγρότες δεν πληρώνουν καθόλου φόρο. Μα να το λέει ο άλλος δεν είναι δυνατόν, μην το λέει αυτό. Πληρώνουν και κανονικά όπως έρχεται στην πολιτική. Δηλαδή, δυστυχώς οι δημοσιογράφοι ξέρουν, αλλά είναι στη διεταγμένη υπηρεσία. Και άμα θέλετε, πέρασα μέσα να σας πω το αντάλλαγμα το οποίο για να έχουν αυτή τη στάση απέναντι στο αγροτικό πήραν τα κανάλια. Την ημέρα που ψηφίστηκε με τον ίδιο νόμο που ψηφίστηκαν το τέλος στα επί του στρεμάτων για τους αγρότες, με το ίδιο νομοσχέδιο ψηφίστηκε το να πάει πίσω ένα ή δύο χρόνια η απόφαση που είχε πάρθει το 20% επί των διαφημίσεων των καναλιών το είχε επιβάλει η Τρόικα. Γιατί τα κανάλια και τα ροδιόφωνα δεν πληρώνουν φόρο για τίποτα. Τους είχαν πει λοιπόν 20%. Την ίδια μέρα λοιπόν ψηφίστηκε ο φόρος για την ακίνητη περιουσία των αγροτημαχείων, των αγροτών, με το ίδιο νόμο κάνανε αυτή την απαλλαγή. Οπότε μην κάνουν στη διαταγμένη υπηρεσία από τους καναλάδες. Τα πλαίσια λοιπόν αυτά, η κυβέρνηση, κανένα ζητάει τώρα την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας, γιατί υφέρει αυτό το προϊόν των οσυρών, οι αγρότες δεν πληρώνουν φόρο. Και σου λέει, το μεγάλο ποσοστό των αγροτών που δηλώνουν εισοδήματα λόγω ανέχειας, όχι λόγω απόφευξης, λόγω ανέχειας, ξέρουμε ποιοι είναι, ποιοι ζουν, ποιοι κτηνοτρόφοι. Τι θα σου πληρώσει ο άνθρωπος, δεν έχει να ζήσει. Πάει να βάλει χέρι ακριβώς αυτά τα μικρά εισοδήματα και να το βάλει φυσικά, για να βγάλει και από τη μήνα ξύκη. Εκεί είναι η ουσία του θέματος, είναι όλο μεθοδομένο. Φορολόγησε από το πρώτο ευρώ, επιβολή των βιβλίων ή τα κατηγορίας και πάρε τους επιπλήρως τεράδα. Ευχαριστώ. Κύριο Δαμνά, είναι ο μόνος εκπρόσωπος των αγροτών που ήρθε σήμερα στο ελληνικό σωματείο. Και μου κάνει εντύπωση οι κτηνοτρόφοι Γεωργοί, δεν ξέρω αν ενημερώθηκαν το Δήμο. Για το κτηνοτρόφο αυτό. Είναι και πάλι στο σχέδιο. Κρίση. Τους βλέπω όμως σε πολλές τηλεοράσεις και κτηνοτρόφος που λέει ο Ηλίας και πάρα πολύ παπαρουσιάζουν. Προσωπικά δεν θα ήθελα όλα να τα θεωρήσω όπως ο κύριος ο φίλος μου εδώ ο Τσόγκας ότι όλα έχουν μηδενιστεί τα τελευταία 30 χρόνια. Να λέει μερικές αλήθειες. Η αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια πιστεύω και ειδικά στην περιοχή του Αλμερού έχει κάνει άλματα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω βοήθησε τους παραγωγούς και ανέβηκε το επίπεδό τους και για αυτούς προσωπικά και για την κοινωνία στην οποία ζουν. Σήμερα είναι γεγονός, μέσα στην κρίση όπως είπε ο κύριος Βούλγαρης, εμφανίστηκαν τα προβλήματα τα οποία οργανωμένα η ελληνική κοινωνία και η γεωργία δεν τα είχαν προαποφασίσει και οργανώσει. Και είναι γεγονός ότι και αυτοί πολλές φορές δεχόταν προσωρινές λύσεις και πόρους από κυβερνήσεις χωρίς να λύνουν το ουσιαστικό πρόβλημα. Πάντως για να λέμε την αλήθεια, η επαρχία Αλμερού είναι μια επαρχία αναπτυγμένη γεωργικά, πιστεύω από τις καλύτερες στην Ελλάδα και αυτό είναι προς τιμή των γεωργών, με τη βοήθεια όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και παράλληλα με τη χαλιβουργία, τη μεγάλη βιομηχανία στον τόπο μας, παρόλα την κρίση, ο Αλμερός πιστεύω έχει κάπου σταθεί καλά σε αυτή την εποχή. Και επειδή είμαι πρακτικός, και είμαι μηχανικός εργάτης 45 χρόνια, εντοπίζω δύο προβλήματα. Θεωρώ τον παραγωγό, τον γεωργό, ότι παράγει και προσφέρει στην Ελλάδα. Δύο παράγματα θα σας πω. Πέρυσι η Ελλάδα εξήγαγε ελαιόλαδο που κοστολογήθηκε περίπου τα 700 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο παράγεται στην περιοχή μας. Από το βαμπάκι, από την εξαγωγή, πήραμε άλλα 700 εκατομμύρια ευρώ, σύνολο 1,5 δισεκατομμύριο. Φέτος έχουμε 0 εξαγωγή ελαιολάδου. 0. Γιατί δεν υπήρξε παραγωγή.
Θεωρώ δύο βασικά θέματα από αυτά που θέλουν εγώ τους. Γιατί στα άλλα θα μπορούσαμε να τα δούμε και από άλλη σκοπιά. Το ένα είναι η χρηματοδότηση που είπε ο κ. Νανάς, η οποία έχει μηδενιστεί και δεν αφήνει να γίνει καμία επένδυση. Και το δεύτερο θέμα, το οποίο συνδυάζεται με τη χαλιβουργία, είναι η μεγάλη αύξηση του λιτουργού ρεύματος. Αυτό δημιουργούν μια μεγάλη, με ένα μεγάλο πρόβλημα στους παραγωγούς. Όλα τα άλλα θέματα, η φορολόγηση, τεχνικά θέματα μικρότερα, αυτά μπορεί, και όπως είπε και ο κ. Νανάς, οι αλλιουργιώτες σωστά δεν θέσαν πρώτο θέμα και η φορολόγηση και τα δουλεία. Όλα αυτά μπορούν να λυθούν λίγο διαφορετικά. Τελειώνοντας, πιστεύω ότι, όπως είπε και ο κ. Χούλγαρης σε ωραία και οργανωμένη τοποθέτηση, εάν ο Δήμος μαζί με τους παραγωγούς ήταν οργανωμένος και αντάλλασε απόψεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, σε πολλά θέματα θα είχαμε πάει πολύ καλύτερα. Πιστεύω ότι αν σε αυτά τα δύο θέματα επιμείνουμε περισσότερο, γιατί πολλά άλλα θέματα η κοινωνία εξελίσσεται. Κάποτε θα γινόταν και τα βιβλία. Είναι υποχρεωτικό σε μερικά πράγματα. Όπως παραδείγματος χάρη, το κύριο Νοσανάς που τον έχω ρωτήσει, πρέπει να έχει βιβλία πολλά χρόνια. Δεν είναι. 20 χρόνια. Είχε κανένα πρόβλημα. Εντάξει, μερικοί το βλέπουν σαν σοκ, όπως είπε ο κύριος Βούλγαρης. Δεν είναι το σοκάρι, η διαδικασία. Λοιπόν, εγώ θεωρώ μεγάλο θέμα τη χρηματοδότηση και τη φθηνή ηλεκτρική ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που μας θεωρεί εχθρός, που μας βάζει μια γραφειοκρατία τεράστια. Δηλαδή, αν πω ότι είμαι νέος αγρότης, θα σκεφτώ να στείλω κάποιον φίλο μου ή να πει αύριο το παιδί μου να συνεχίσει αυτό που έκανα εγώ. Γιατί πρέπει να φύγεις από ένα χωριουδάκι, να κάνεις 75 χιλιόμετρα, πας στην έδρα του νομού, να μαζέψεις 65 έγγραφα, τα οποία θα σε βοηθήσουν να πεις το πρόγραμμα της νέου αγρότης. Τι κόστος έχει αυτό, πόσες φορές θα αφήσει τη δουλειά σου και αν έχει κάποιον βοηθό να την αφήσει να την κάνει. Αυτό αμέσως αποτρέπει να μπει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνεχίσεις να είσαι και εσύ ισότιμο μέλος. Να μιλήσουμε για ποιο κράτος. Αυτό που βάζει στην ίδια μοίρα τον Τούρκο, τον Ινδό, τον Πακιστανό με εμένα, που έχω ένα μισολόγιο από φυτοφάρμακα, το οποίο εγώ είναι εγκεκριμένα. Δεν αφήνουν τοξικότητες. Ο Τούρκος το έχει. Το μειωμένο κόστος σε όλους. Πώς θα τον ανταγωνιστώ. Σε τι. Άρα είναι ίσως και άκαιρη κουβέντα που θα πάμε να κάνουμε το Υπουργείο. Γιατί το ίδιο το Υπουργείο μας θεωρεί εχθρός. Ευχαριστώ.